Ότι με συγχωρείς, σας ρώτησα και μου είπατε. Εσύ είσαι αυτός που φέρνει την αποχώρηση. Εδώ στα χαρτιά μου βλέπω δύο ζευγάρια. Λεωνίδας Καλφαγιάννης και Κρυσταλή από τη μία και από την άλλη Γιώργος Γιαννόπουλος και Δέσποινα Ολυμπίου. Ωραία. Εγώ αυτό που ξέρω, δεν σας ρώτησα και τελικά το ρίχνετε σε μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πω αυτά που ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι από τις δύο αποχωρήσεις που έγιναν, γιατί πραγματικά ελάχιστοι πια άνθρωποι ξέρουν ποιος θα αποχωρήσει. Ναι. Ελάχιστοι, είναι ο Νίκος Κοκλώνης κι άλλος ένας ίσως. Αυτός που έκανε το μεγαλύτερο μπούγιο στην αποχώρησή του, ότι έγινε λίγο οντόρος, έγινε χαμός, ήταν ο κύριος Γιαννόπουλος. Γιατί υπάρχουν προηγούμενα. Ενδεχομένως. Υπάρχουν. Μιλάω τώρα για τις δύο αποχωρήσεις που μαγνητοσκοπήθηκαν, έτσι. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι φεύγει ο Καλφαγιάννης. Ο Λεωνίδας. Άρα να ότι πούμε... ο τόρος γίνεται στον κύριο Γιαννόπουλο, αλλά ο αποχωρήσαντας είναι ο Καλφαγιάννης. Να πούμε ότι ο Λεωνίδας ο Καλφαγιάννης μαζί με την Κρυσταλία ήταν από τα low profile ζευγάρια που έκαναν προσπάθεια. Ο Λεωνίδας είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί. Λοιπόν, και δεν ξέρω. Αν τα low ζευγάρια, μάλλον αυτό θα φύγει. Λοιπόν, ήταν και από τους αγαπημένους δέσμες, από τις αγαπημένες δέσμες Μανδύη, Κρυσταλία. Μπράβο. Από την άλλη, ο κύριος Γιαννόπουλος είχε το θάρρος της γνώμης του, δηλαδή την είπε στην κριτική επιτροπή σε προηγούμενα. Ναι, αλλά είναι και λίγο ζοχάδας και βοηθάει αυτό που θέλουν. Είναι ζοχάδας. Μα δεν είχε βγει στην Σύση Χριστίδου. Δεν ήθελε να μιλήσει. Και έκανε μια μανούρα. Εντάξει, μετά μίλησε βέβαια ο άνθρωπος. Απλά είναι από τους τοπίους που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και θέλει να λέει τη γνώμη του, ρε παιδί μου. Δεν μασάει τα λόγια του άνθρωπος. Ναι, εντάξει τώρα, αλλά εγώ δεν το είδα αυτό. Ούτε εσύ, το διάβασα όμως. Αλλά αν πας σε ένα παιχνίδι τώρα, υπάρχουν κάποια. Περνάς καλά. Άμα είσαι τώρα με στη Μύρλα και. Δεν ήθελε να το ρωτάνε για την ίντριγκα. Δεν θέλει να ασχολείται με αυτό. Αφού έκανε, αφού έβγαζε γλώσσα. Να μην το ρωτήσουν γιατί βγάζει γλώσσα. Κάνανε συνέχεια διορθώσεις. Καλά, ούτε ο Φασουλής είχε απαντήσει. Ο Φασουλής, δύσκολα πρέπει να γίνει. Να δούμε τι έγινε χθες. Αμέ.